Έχουμε μαζί μας εδώ στον αέρα των παραπολιτικών την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργό τουρισμού, για να την καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα. Καλημέρα και καλημερίζω και όσους μας ακούν αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευή είναι μια μέρα για κάποιους πολύ ευχαριστή, διότι έρχεται το Σαββατοκύριακο και ήδη έλεγα ότι στον Πειραιά η πρώτη αδειούχη, μην πω και η δεύτερη, είναι για να φεύγουν. Έτσι. Και είναι αρκετοί. Πολύ. Κάποιοι ξεκινούν έτσι, θέλοντας να διαμοιράσουν λίγο το χρόνο των διακοπών. Όσοι έχουν την τύχη φέτος να κανονίσουν και να πάνε τις διακοπές τους εντός Ελλάδος, η αλήθεια είναι ότι ήδη φεύγουν και η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ ψηλές πληρότητες. Στα πλοία μας ελπίζουμε να συνεχιστεί και βέβαια να εντείνεται και να ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Όχι απλά στα πλοία μας, κυρία Ζαχαράκη, παντού η πληρότητα ξεχυλίζει. Το ξέρετε, έτσι δεν μπορεί να βρει κανείς πουθενά πτήση, πλοίο, κατάλημα. Τα πράγματα είναι πολύ καλά. Θέλω να μου πείτε. Ναι. Θέλω να μου πείτε, επειδή ο τουρισμός για όλους συνεχίζεται και πάει πάρα πολύ καλά. Τι ετοιμάζετε για το. Δηλαδή, θέλω να πω, περιμένουμε τα αποτελέσματα να αναρτηθούν. Πώς πέφτει το πρόγραμμα, αν θα συνεχιστεί, πώς το βλέπετε, αν έχει επιτυχία. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι συγκινηθήκαμε και με την. Είμαστε συγκινημένοι με την ανταπόκριση του κόσμου. Να θυμίσω λίγο το ιστορικό για τον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένο να το ξέρει. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 20. Με έναν προϋπολογισμό μεγάλο, ήταν ως αντιμετώπιση, αντίδραση του Υπουργείου στην πανδημία, στα αποτελέσματα της πανδημίας και στην προσπάθεια να ενισχυθεί εγχώριος τουρισμός. Η δυνατότητα του πολίτη να μπορέσει να βοηθηθεί από το κράτος να κάνει διακοπές, αλλά και τις επιχείρησεις και των εργαζομένων να έχουν ακόμη περισσότερες και καλύτερες επιδόσεις σε πολύ δύσκολες χρονιές. Πήγε καλά, αποφασίσαμε όμως εμείς να πάρουμε όλα όσα δεν πήγαν καλά και να τα βελτιώσουμε. Ναι. Άρα το πρόγραμμα μας φέτος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλω να αναλύσω. Πρώτον, είναι σε άειλη κάρτα. Είναι πολύ εύκολο. Έχει ήδη σταλεί το SMS με όσους έχουν επιλεγεί με την ηλεκτρονική κλήρωση που έγινε την Τρίτη το βράδυ. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι με email όλοι. Είναι 200.000 αυτοί οι οποίοι έχουν κληρωθεί. Το πρόγραμμά μας έχει πλέον αυξημένο προϋπολογισμό από τα 31 εκατομμύρια που είχαμε υπολογίσει για φέτος. Θα είναι στα 60 εκατομμύρια μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Έκανε μια σχετική ανακοίνωση την Παρασκευή. Και οι νέοι δικαιούχοι, οι νέοι 200.000 δηλαδή, θα επιλεγούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, μετά τα μέσα προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα θα φτάσουμε στον αριθμό των 400.000 δικαιούχων, οι οποίοι θα έχουν κληρωθεί ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έναν προϋπολογισμό που θα φτάσει το 61 εκατομμύρια. Είναι διαφορετικό και βελτιωμένο γιατί ευελπιστούμε να απορροφηθεί όλο το ποσό. Θέλουμε δηλαδή πραγματικά αυτοί οι οποίοι κληρώθηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πρόνοια, αυτή την θετική εξέλιξη να πάνε, γιατί αφορά μόνο σε καταλήμματα να θυμίσω. Ναι, σε όλη ο σχεδιασμός ήταν η να αφορά όχι μόνο καταλήμματα, να αφορά και κάτι άλλο, νομίζω τον τρόπο που μπορεί να πάει κάποιος διακοπές, το μέσο που εννοείται μπορεί να πάει. Για το μέσο, ναι. Το μέσο, ψάξαμε ναι. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι εξαντλήσαμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα κρατικών ενισχύσεων, εμείς θέλαμε να είναι όσο γίνεται πιο αποδοτικό. Να απορροφάται καλύτερα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύνολο του ποσού. Μάλιστα. Γι' αυτό και βάλαμε μόνο τα καταλήμματα, ακριβώς έτσι όπως είχαμε περάσει και την νομοθετική διάταξη το Μάιο στη Βουλή, για να μην υπάρχει κανένα ζήτημα στη λειτουργία και κανένα πρόβλημα στην απορροφητικότητα. Άρα, πιο γρήγορο, ευέλικτο, καθόλου γραφειοκρατικό θα σας έλεγα, και με άμεση πληρωμή της επιχείρησης. Να μια ακόμα αναβάθμιση και βελτίωση του προγράμματος, γιατί με το προηγούμενο πρόγραμμα έπρεπε οι ξενοδόχοι και οι πράκτορες να περιμένουν καιρό για να πληρωθούν. Ενώ τώρα γίνεται το άμεσο πόσο άμεσο. Άμεσα. Δηλαδή τη στιγμή εκείνη θα περάσει από στο ταμείο. Δηλαδή θα γίνει η καθάριση και θα πληρωθεί άμεσα και η επιχείρηση. Είναι σαν να χρησιμοποιείς μια πιστωτική. Αυτό φανταστείτε. Ήδη δηλαδή τα ποσά μεταφορτώνονται στις τράπεζες και όταν χρησιμοποιείς την κάρτα σου στο ταμείο της επιχείρησης, την ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία κάνεις την κράτησή σου, το ποσό ούτως ή άλλως θα πληρωθεί μόλις χρησιμοποιηθεί για τη διαμονή. Είναι λοιπόν άμεση πληρωμή, άμεση η χρήση από τον δικαιούχο ο οποίος έχει κληρωθεί ηλεκτρονικά, 61 εκατομμύρια τα οποία είναι πλέον αυξημένα κατά 30 εκατομμύρια μετά από την παρέμβαση του Υπουργού. Και πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2023. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καλύπτουμε και αυτή την καλοκαιρινή σεζόν και τη χειμερινή σεζόν, άρα βοηθάμε και για την επέκταση της τωρινής, αλλά και για την ενίσχυση του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και βέβαια και την έναρξη της επόμενης σεζόν από τον Απρίλιο του 2023. Γιατί ξέρετε ότι πλέον
ο κόσμος ταξιδεύει χωρίς περιορισμούς, ο κόσμος αρχίζει και ταξιδεύει νωρίτερα και ίσως να θέλει να χρησιμοποιήσει το βάουτσερ και για τις πασχαλινές διακοπές. Δεν έχει περιορισμό. Άρα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του τουρισμού για όλους. Θυμίζω ότι πάνω από 1.200.000 μπήκαν στην πλατφόρμα μας, την οποία αφήσαμε ανοιχτή για 5 μέρες. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε αίτηση εκ νέου για τις νέες κληρώσεις. Θα ισχύει η δεξαμενή των ίδιων ετούντων και ετουσών που έκαναν την αίτησή τους αυτό το καλοκαίρι. Κύριε Ζαχαράκη, να ρωτήσω, να πάμε και σε γενικότερη φιλοσοφία της πολιτικής του τουρισμού στη χώρα μας. Πιστεύετε πως, επειδή πάμε πάρα πολύ καλά και φαίνεται αυτό και υπάρχει μια δυναμική στον κλάδο και στις προοπτικές που ανοίγεται μπροστά, υπάρχει ένας σχεδιασμός η χώρα μας να μπορέσει να πάρει, να μπει στη φυσιογνωμία της χώρας που έχει παρατεταμένες διακοπές για τους τουρίστες, δηλαδή... Μέχρι τον Νοέμβριο ακούμε και από τον κλάδο της εστίασης και από τον κλάδο του τουρισμού ότι σίγουρα θα πάρει παράταση φετινή σεζόν. Έχουμε όμως εμείς τις προδιαγραφές και τις συνθήκες, αλλά και την προετοιμασία πρέπει να γίνει ώστε να παραταθεί κι άλλο η τουριστική περίοδος για την χώρα μας σε παραπάνω μήνες από ό,τι συνηθίζουμε να ξέρουμε για τα δεδομένα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στη λογική ότι ήδη είναι μεγάλο επίτευγμα για ορισμένους προορισμούς, κυρίως που έχουν και πολύ καλό καιρό έτσι, και μεγάλη συνδεσιμότητα πτήσεων, ότι αυτή τη στιγμή έχουν κρατήσεις και για τσάρτερ αλλά και για προγραμματισμένες πτήσεις, οι οποίες φτάνουν και μέχρι αρχές Δεκεμβρίου. Φτάνουμε μέχρι Δεκεμβρίου, μάλιστα. Ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ήδη προγραμματίζουν αρχές Δεκεμβρίου, από τέλη Νοεμβρίου δηλαδή μέχρι αρχές Δεκεμβρίου. Σε αυτό συμβάλλει σίγουρα και η κρουαζιέρα. Γιατί να θυμίσω ότι φανταστείτε ότι στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για την κρουαζιέρα, σας πω μετά και νούμερα για να το αξιολογήσει και ο κόσμος που ακούει, το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο πέρσι έφτασε 8 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, προσέγγισε το λιμάνι και ξεκίνησε Φεβρουάριο η νέα σεζόν. Τώρα φανταστείτε ότι πολλές εταιρείες κρουαζιέρας θέλουν να τελειώσουν πάλι γύρω στο Δεκέμβριο, να ξεκινήσουν νωρίτερα όμως. Αντιλαμβανόμαστε ότι διαμορφώνονται σιγά σιγά οι συνθήκες έτσι ώστε να έχουμε και από το συγκεκριμένο είδος τουρισμού ταξιδιώτες σχεδόν όλο το χρόνο σε αρκετούς προορισμούς. Γιατί προφανώς εντάξει εδώ πέρα το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ακόμα και το Λαύρο πρέπει να σας πω ότι αναβαίνει πάρα πολύ. Η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, πρέπει να σας πω ότι η Κέρκυρα και το Ηράκλειο πρόσφατα μάλιστα έλαβαν και μια επιπλέον εγγύηση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρουαζιέρας ως λιμάνια τα οποία τα έχουν πάει πολύ καλά. Και ως βιώσιμοι τουριστικοί προορισμοί. Να σας ξαναπάω όμως το ερώτημα. Έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχόμαστε ταξιδιώτες όλο τον χρόνο. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα πηγαίνουν ή θα απολαμβάνουν τον θερινό τρόπο ζωής, γιατί πέραν του διπτύχου ήλιος και θάλασσα, η Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα. Είναι το ποτάμι, είναι το βουνό, είναι η λίμνη, είναι το χιονοδρομικό κέντρο, είναι η αματική πηγή, είναι το συνεδριακός τουρισμός, ο οποίος μπορεί να προσελκύσει κόσμο όλο τον χρόνο. Τουρισμός υγείας. Ο τουρισμός υγείας που είναι μια εξαιρετική μορφή με ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν αυτή τη στιγμή ποιοτικά στην Ελλάδα να κάνουν κλινικές αλλά και λοιπές έτσι, πρόνοιες και θεραπείες που προσελκύουν και λόγω της ανταγωνιστικότητας των τιμών αλλά κυρίως της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, των εξαιρετικών γιατρών, των νοσηλευτών. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσελκύσουν κόσμο και από κοντινές αλλά και πιο μακρινές χώρες λόγω των στοιχείων που είπαμε. Πάρα πολλές μορφές τουρισμού, θρησκευτικός τουρισμός. Ο πολιτισμός προφανώς που είναι η προστιθέμενη αξία έτσι, στη χώρα μας. Το κομμάτι το οποίο βλέπουμε να ανεβαίνει πάρα πολύ του εινοτουρισμού και της γαστρονομίας. Εμείς ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τον εινοτουρισμό και βλέπουμε ότι προσελκύει κόσμο και σε περιόδους οι οποίες δεν είναι οι τυπικές παραδοσιακές περίοδοι που ξέρουμε το καλοκαίρι. Ο αθλητικός τουρισμός που πλέον το βλέπετε ότι γίνονται αθλητικά events αναψυχής παντού στην Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο. Τα οποία φέρνουν σε προορισμούς πάνω από 2 με 2.500 κόσμο. Στο Ζαγόρι, δείτε, πριν από λίγες μέρες έγινε το Ζαγόρι Race, το οποίο είχε 2.500 συμμετέχοντες. Αυτά θα δείτε να συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα με μικρότερη ή με μεγαλύτερη προσέλευση και αυτά προσδίδουν στον τελικό στόχο. Είναι αυτό που αναφέρατε. Μπορώ και κερδίζω μέρες, κερδίζω μήνες, άρα μπορεί ο προορισμός να έχει πιο ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους νέους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που επενδύουν τουριστικά, αλλά και για την τοπική κοινωνία κάνει τη διαφορά. Κάτι τελευταίο. Έχουμε τις υπηρεσίες, την ποιότητα, το επίπεδο των υπηρεσιών πλέον στον κλάδο του τουρισμού και κατ' επέκταση της εστίασης, ειδικά και το καλοκαίρι, που να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των επισκεπτών μας. Δηλαδή έχουμε ανέβει ποιοτικά ως χώρα και στην ποιότητα των υπηρεσιών που δίνουμε. Εδώ θα δοθεί η πολύ μεγάλη μάχη. Ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι και σε αυτό το κομμάτι βελτιωνόμαστε συνέχεια. Αυτό θα το δείξουν πρώτα απ' όλα οι κρατήσεις και στα πεντάστερα ξενοδοχεία που πέρυσι πρέπει να σας πω ότι είχαν υψηλότερη πληρότητα. Mm-hmm. Τα ξενοδοχεία δηλαδή των μεγάλων, έτσι αν θέλετε, αλυσίδων ή και μικρότερων boutique hotel, τα οποία όμως είναι υψηλών προδιαγραφών, πέρυσι έκαναν sold out. Θα μου πει κάποιος και θα το προφανώς θα συμφωνήσω ότι λόγω πανδημίας κάποιοι προτίμησαν να ταξιδέψουν πρώτοι, ναι, άνθρωποι που πιθανότητα να είχαν ευκαιρία και μάλιστα είχαν και ευκαιρία να κλείσουν πιο προσωπικές διακοπές με πιο έντονο το προσωπικό στοιχείο. Από την άλλη όμως βλέπουμε στην Ελλάδα να γίνεται πόλος έλξης, η Ελλάδα να γίνεται πόλος έλξης υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό και από τους εγχώριους επενδυτές σε μονάδες οι οποίες κάνουν τη διαφορά στα μέρη τους. Και στην ενδοχώρα και στα νησιά. Βλέπετε τι γίνεται με επενδυτικό ενδιαφέρον από το Ισραήλ, από τη Σαουδική Αραβία, από πάρα πολλές χώρες, από τους εγχώριους επενδυτές που κάνουν εξαιρετική δουλειά να αναβαθμίσουν ξενοδοχεία, να χτίσουν νέα. Βλέπουμε επίσης να προτιμούν πάρα πολύ οι ταξιδιώτες μας και να αυξάνουν τη μέση δαπάνη. Γιατί εδώ, κύριε Κοντογύρη, πρέπει να μιλήσουμε για τη μέση δαπάνη. Όχι πόσοι έρχονται, κυρίως πόσα χρήματα δαπανούν. Βέβαια. Πέρσι, η μέση δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε 27% σε σχέση με το 2019. Και φέτος βλέπουμε να μπορεί να αυξάνεται έτσι, εβδομάδα με την εβδομάδα, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη ότι πάρα πολλοί κόσμος θα επηρεαστεί και από την ενεργειακή και την οικονομική κρίση, κυρίως έτσι και οι οικογένειες, και θα δούμε πόσα χρήματα θα δούμε πώς θα μείνει, βέβαια, τι θα μείνει τελικά. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι πράγματι όσοι έρχονται, και στα νησιά μας, αλλά και σε άλλους προορισμούς. Καταθέτουν. Καπανούν. Καταθέτουν. Βρίσκουν πολύ καλό φαγητό, πολύ καλή πρώτη ύλη, τοπικά προϊόντα και βέβαια και ανθρώπους μπορούν να το υποστηρίξουν. Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι σίγουρα η έλλειψη προσωπικού θα είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει όχι μόνο πανελληνία, αλλά και διεθνώς. Διεθνώς, βέβαια. Τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα σας έχουμε εδώ στα Παραπολιτικά, γιατί το προσωπικό στον χώρο του τουρισμού που έχει φοβερές ελλείψεις αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν φύγει έξω οι άνθρωποι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, να ζητήσουν δουλειές. Σε άλλες δουλειές ακριβώς και έχουν αλλάξει και επάγγελμα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε. Σας ευχαριστήσω, κυρία Ζαχαράκη, που ήσασταν στα Παραπολιτικά και μας δώσατε αυτά τα στοιχεία για το πού κινείται ο τουρισμός φέτος το καλοκαίρι. Και οι δικαιούχοι να προσέχουν λίγο τις ανακοινώσεις μας, γιατί θα ανακοινώσουμε την ημέρα. Από πότε και μετά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βάουτσερ. Καταβάλουμε προσπάθειες να είναι άμεσα. Αν όχι, αρχές της εβδομάδας θα μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον τα 150 ευρώ. Ευχαριστούμε θα πολύ. Θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις μέσα στη μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.